των εργαζομένων στι πλατφόρμε δεν έχει όριο. Αφού στο Ευρωκοινοβούλιο δεν έγινε καθόλου συζήτηση για την οδηγία, αλλά διαπραγμάτευση παζάρι κυβερνήσεων, επιτρόπων, ευρωβουλευτών και λόμπι, τώρα η Κομισιόν ανησυχεί για την απόρριψη τη οδηγία από το Συμβούλιο. Η αντεργατική στάση τη ελληνική κυβέρνηση δεν εκπλήσει που καταψήφισε στο Συμβούλιο, αφού πρωτοπόρησε στην εργοδοτική ασυδοσία με τον νόμο Έκτρομα Χατζηδάκη που δίνει το δικαίωμα οι εργαζόμενοι να βαφτίζονται συνεργάτε. Είναι όμω πρόκληση και η γκρίνια ΣΥΡΙΖΑ ΠΑΣΟΚ που ψήφισαν πάνω από τα μισά άρθρα του νόμου της Νέα Δημοκρατία, ενώ οι πολιτικέ του ομάδε πρωταγωνίστησαν στι ύπουλε μεθοδεύσει στο Ευρωκοινοβούλιο. Ενάντια στην αντεργατική οδηγία που δεν θεμελιώνει μισθωτή εργασία, αποδέχεται τι παρακολουθήσει εργαζομένων, τη χρήση αλγορίθμων για την εντατικοποίηση τη δουλειά για τι απολύσει, οι εργαζόμενοι στι πλατφόρμες δυναμώνουν την πάλη του. Συμμετέχουν στην πανελλαδική πανεργατική απεργία στι 28 Φλεβάρι, διεκδικώντα συλλογικέ συμβάσει εργασία με πραγματικέ αυξήσει, σύγχρονα εργασιακά δικαιώματα, κατάργηση όλων των αντεργατικών νόμων.